Το πρώτο το οποίο ζητώ είναι να φύγουμε από αυτό τον κόσμο και να ανέβουμε στο θρόνο του Θεού και να βλέπουμε τον Θεό με τη διάνοια μας, με την ψυχή μας και να Του μιλούμε. Εάν προσπαθήσουμε και ενωθούμε με τον Θεό, τότε να έχετε πάντοτε τη βεβαιότητα ότι θα μας δώσει ο Θεός αυτό που ζητούμε. Φτάνει αυτό που ζητούμε να μην είναι προσβλάβην και θάνατον την ψυχή μας. Δηλαδή, ένας ο οποίος αμαρτάνει να μην πει «Δώσ' μου την υγεία μου, Θεέ μου», για να πάει να αμαρτάνει. Όταν σε βλέπει ότι έχεις το σκοπό να γίνεις καλά, να πας στην αμαρτία, δεν σου δίνει υγεία. Ο Θεός σου λέει «Καλύτερα να σε έχω κοντά μου παρά να σου δώσω υγεία και να μου τρέχεις μέσα στις πορνείες και μέσα στις ακαθαρσίες και μέσα στις μέθες και μέσα στο θάνατο και μέσα στην κόλαση». Εγώ το παιδί μου το θέλω, λέει. Εφόσον δεν ακούς, θα σε κρατώ, έτσι λέει. Εγκυμώ και χαλινότα σε αγώνες αυτών άξες, λέει. Θα σας βάλω, λέει, χαλινούς στο στόμα, λέει. Θα σας βάλω αυτό που βάζουν στα ζώα για να, που κάνουν το αλώνι, χυμούς. Θα σας βάλω τέτοιο, λέει, θα σας κρατώ για να σας φέρω κοντά μου. Διότι δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος αλλιώτικα. Πολλοί έχουν αμφιβολία το ατομικό με το ομαδικό και δεν σηκώνουν. Θα το πούμε αμέσως. Αυτό είναι δυστυχώς ένα σημείο γιατί γίνονται ομαδικοί εξορκισμοί, λέγει, και δεν γίνονται ατομικοί ο καθένας μόνος του. Για να δούμε πρώτα να δούμε ένα πράγμα. Το πρώτο το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Εις το Χριστό μας προσήρχον το πλήθος κόσμου, λέγει. Τυφλοί, χολοί, ασθενείς, δαιμονισμένοι και οι άτοπάντας. Δεν τους έλεγε, πηγαίνετε, φύγετε και να έρθει ένας. Δεν το είπε αυτό το πράγμα. Ο Θεός η άτοπάντας, λέγει, ό,τι αρρώστια και να υπήρχε, εκείνο το πλήθος του κόσμου το εθεράπευε με ένα του λόγο. Δεν έλεγε έναν. Το δεύτερο. Πέστε μου, αδερφοί μου, υποθέσουμε ότι μέσα σε εκείνον τον κόσμο που επήγαινε εις τον Χριστό είχε ένα δαιμονισμένο ή έναν πολύ βαριά. Επήγαινε και τον έπιανε από εκεί και τον εξεχώριζε, τον έπαιρνε μόνο του. Δεν τον έβλεπε κανένας και τον εθεράπευε. Μπροστά στον κόσμο εθεράπευε ο Χριστός. Τρίτον, πέστε μου, σας παρακαλώ, όταν εθεράπευσαν εκείνον τον παράλυτον που τον εκατέβασαν από τη στέγη μπροστά στον Χριστό, ενθυμηθείτε τι είπε ο Χριστός, ειδών, λέγει, την πίστη αυτών είπεν εις τον παραλυτικόν, αφέοντες οι αμαρτίες. Δεν τον εθεράπευσε. Του είπε αυτή τη λέξη, να φύγουν οι αμαρτίες σου, σου συγχωρώ τις αμαρτίες. Αμέσως οι εχθροί του απέναντι είπαν, γιατί κάνει αυτά τα πράγματα αυτός. Αμαρτίες συγχωρεί μόνον ο Θεός. Αυτός τι είναι και συγχωρεί αμαρτίες. Και λέγει, αφήνοντας οι αμαρτίες. Και ο Χριστός τους είπε τούτα τα λόγια. Είναι αειδείτε ότι ο Υιός του ανθρώπου εξουσίαν έχει επί της γης αφιένα αμαρτίας. Όταν πεθάνουμε και μετά δεν υπάρχει συγχώρηση. Επί της γης, εδώ σας συγχωρεί αμαρτίες, λέγει ο Θεός, δια τούτο λέγει στον παραλυτικό. Αυτοί έβλεπαν
των παράλυτων, έβλεπαν και τη λέξη που είπε και θέλετε, λέγει, να δείτε αυτά τα οποία είστε ασθενείς και πρέπει να τα δείτε. Δεν έχετε πίστη, δεν έχετε δύναμη να τα δείτε. Λέγω στον παραλυτικό, εφόσον θέλετε να δείτε ποιος είμαι, σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Ξέρετε πόσος κόσμος υπήρχε εκεί εκείνη την ημέρα. Δεν μπορούσε να πατήσει, να πέσει ρίζι χάμα, να πέσει βελόνα που λέμε. Τον έπιασε εκείνον τον παραλυτικό και τον πήραν ξεχωριστά ο Θεός για να το διαβάσει, να τον ευλογήσει, να το γιάνει. Μέσα σε εκείνον τον κόσμο τον εθεράπευσε. Ειδών την πίστη αυτών. Εάν, αδερφέ μου, έχεις πίστη εδώ που είσαι, ξέρει εκείνος, μετράει εκείνος, σου δίδει εκείνος. Εάν δεν έχεις πίστη, όχι να σε πάρω μόνο σου και να με πεθάνεις εμένα, διότι σκεφτείτε ότι υποθέσουμε ότι πιάνω έναν ένα να το διαβάσω τώρα. Πρέπει να πεθάνω. Πρέπει να πεθάνω. Έχω δύναμη δηλαδή να διαβάσω σε 300 άτομα τώρα έναν ένα. Είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Εγώ πρώτο, μόλις έρθει κανείς εδώ, του λέω, πήγες στο γιατρό. Μου λέγει, επήγε. Εφόσον επήγες, γιατί δεν έγινες καλά. Μου λέγει ότι δεν έχω τίποτε. Μα εγώ έχω, λέει. Τι θα κάνουμε με αυτό το πλάδο. Να το στείλουμε να πάει στους μάγους, στις μάγισσες. Να το στείλουμε να πάει σε αυτούς οι οποίοι περιμένουν πώς θα πιάσουν το πλάσμα, να του πάρουν το αίμα του και να του φωνάζουν ότι έχεις μάγια. Πήγαινε και σου κάνανε μάγια στο ταυρό, εγώ, λέγει. Και πηγαίνει στο σπίτι, πηγαίνει στο σπίτι, προσέξατε να δείτε τους μάγους τι κάνουν, να τα προσέχετε αυτά. Πηγαίνει στο σπίτι και λέγει, κλείστε τα φώτα όλα, λέγει. Μετά αφού κλείσει τα φώτα όλα, ο ανόητος που καλεί τους μάγους, τότε ξεντύνεται αυτή ή αυτός, ανάβει η κεριά του διαόλου και σε λίγο της παρουσιάζει μια νεκροκεφαλή. Μα πού ήταν, αφού εγώ σκούπιζα κάθε μέρα. Ήταν στη γωνιά, λέγε, εκεί. Από αυτή, λέγει, παθαίνεις. Αυτά είναι, αδερφοί μου, εκείνα τα οποία παθαίνει ο κόσμος. Και έπειτα εκείνοι οι οποίοι καταδιώκουν το έργο, καταδιώκουν το έργο αυτό διότι οι ίδιοι δεν βάζουν το χεράκι τους να κάνουν τίποτε. Εκείνοι δεν βάζουν το χεράκι τους. Βάλε το χεράκι σου, διάβασε του παιδιού σου που έρχεται μια ευχή και ο Θεός είναι βοηθός. Όχι, λέγει, δεν έχεις τίποτε, δεν έχεις τίποτε. Πήγαινε, δεν έχεις τίποτε. Φαίνει τον κόσμο εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό θέλω να πω. Βοηθιέται ο κόσμος από τον Θεό και... Η χάρη του Θεού. Έπειτα, αδερφοί μου, προσέξατε και τούτο το άλλο, να το έχετε πάντοτε κατά νου. Μη φύγετε από το σπίτι σας να έρθετε στον Άγιο Γεώργιο, ότι θα σας θεραπεύσει ο λειτουργός του Θεού. Ο λειτουργός του Θεού είναι ο ταχυδρόμος που φέρνει το γράμμα. Είναι το πρόσωπο το οποίο έδωκε ο Θεός τη χάρη του να μεσητεύει για τα παιδιά του Θεού. Να παρακαλεί για τα παιδιά του Θεού. Δεν θεραπεύει. Είναι μια παγίδα του σατανά που σου λέγει πήγαινε και μην βλέπεις ούτε τον Χριστό, ούτε την Παναγία μας, ούτε τον Άγιο Γεώργιο. Βλέπε τον ιερέα ο οποίος θα σου διαβάσει γιατί αυτός θα σε θεραπεύσει. Μα δεν είναι, είναι ψέματα του σατανά. Σας είπε ψέμα. Ο ιερεύς παρακαλεί τον Θεό να στείλει τη χάρη του στα παιδιά του. Προσεύχεται για τα παιδιά του Θεού. Είναι το λούκι, όπως σας είπα πάντοτε, πάνω στη στέγη μας υπάρχει ένα λούκι που κατεβάζει νερό και φεύγει. Όταν μοιάζει η βροχή, κατεβαίνει από εκεί το νερό και φεύγει. Αυτός είναι ο ιερεύς. Είναι το λούκι της χάριτος του Θεού που έρχεται από τον ιερέα και πάει πάνω στα παιδιά του. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, μην παραπλανάτε ο ένας τον άλλον και να του λέτε ότι εφόσον είναι πολύ. Λένε και το άλλο το φοβερό, τώρα ήρθε στο μυαλό μου. Μην πας εκεί, λέγει, γιατί θα μπουν οι σατανάδες από τους άλλους πάνω σου. Βρε παιδάκια μου, αν ήταν ο σατανάς ελεύθερος να μπει όπου θέλει, ξέρετε τι θα έκανε.
θα βλέπαμε εδώ αλίμονο για τρεις αλίμονο. Ούτε, είδατε προηγουμένως που έλεγαμε χιλιοστό του χιλιοστού, δεν μπορεί να κάνει ο Σατανάς, δεν το επιτρέψει ο Θεός. Δεν του επιτρέπει ο Θεός, δεν κάνει. Του επέτρεψε ο Θεός, κάνει. Εμένα όταν μου λέει, τώρα λέγει που θα βγεις έξω, θα βάλω το αυτοκίνητο και θα σε κάνει λιώμα. Απόψε λέγει, θα τα πούμε που θα πας να κοιμηθείς. Α, σου κάνω λέγει, θα σου βγάλω τα μάτια, θα σου κόψω τα πόδια, θα σε κάνω. Σκεφτείτε αν εγώ άκουα τον Σατανά, αυτές τις φοβέρες, εάν σας έβλεπα τώρα. Δεν θα σας έβλεπα. Α, τη παιδιά μου, φύγετε. Εγώ τέτοια πράγμα δεν κάνω. Θα ακούσουμε τον Σατανά. Ο Σατανάς βάζει φόβο μες στο πλάσμα. Προσέξετε το πολύ. Εμποιεί φόβο, λέει, φυτεύει φόβο μες στη ψυχή σου. Ο Σατανάς. Όταν το φοβηθείς, σε έφαγε. Όταν του δίδεις σημασία, θα σε φάει. Περιφρόνησε τον Σατανά. Δεν κάνει ο Σατανάς τίποτε εάν δεν του επιτρέψει ο Θεός. Προσέχετε τα αυτά. Να είστε προσεκτικοί και πιστοί στον Θεό. Η πίστη είναι εκείνη η οποία κρατά τον άνθρωπο. Το λοιπόν, μην ακούτε τον καθένα, δικαίωμα του καθενός ό,τι θέλει να λέγει. Για να σας πω και τούτο, για να δείτε. Ήρθε ένας να εξομολογηθεί. Μια ψυχή του Θεού. Εγώ πάντοτε ρωτώ, ποιος σας στείλει εδώ. Απαντά, ο διάβολος. Ο διάβολος έστειλε να έρθεις εδώ, ενέλεγε. Τι συνέβη και έπρεπε, παιδάκι μου. Ακούστε για να δοξάσετε το Θεό. Ήρθεν εδώ και κάθεσαι. Την ώρα που διάβαζα εγώ τα παιδιά, κάθεσαι πίσω. Με έβλεπε εμένα που προσευχόμενο στο Θεό, με έβλεπε τα παιδιά και μέσα του άρχισε να ζυμώνεται η χάρη του Θεού. Και σε μια στιγμή λέγει μόνος του, σε αυτόν τον παπά λέγει θα έρθω να εξομολογηθώ. Δεν εξομολογήθηκε ποτέ του, ποτέ στη ζωή του. Εγώ έκανα τη δουλειά μου, τελείωσα, σηκώθηκε ο κόσμος, έφυγε, την επόμενη ημέρα έρχεται αυτός. Αφού τον ερώτησα και του λέω ποιος σας έστειλε εδώ και μου είπε ο διάολος, τι συνέβηκε. Αυτό και αυτό συνέβηκε λέει. Εχθές ήμουνα εδώ που διάβασες και είπα μόνος μου ότι πρέπει να εξομολογηθώ σε αυτόν τον παπά. Του έβαλε ο Θεός τη χάρη, ο Θεός είναι, μα αυτός ενεργεί. Έφυγα από εδώ και πήγα λέγει, ήταν Ιούλιος. Έφυγα, πήγα κουρασμένο λέει, εξάπλωσα στο κρεβάτι για να ξεκουραστώ λιγάκι, έτσι πρόχειρα λέγει. Μόλις εξάπλωσα, παρουσιάζεται αυτός και μου λέει, μην τολμήσεις και πας σε αυτόν τον παπά, γιατί ανήμονός τι θα σου κάνω. Είχα δίπλα το σταυρό, λέγει, βουτώ το σταυρό, ναι, χάθηκε. Οπότε ξεκίνησα κι εγώ και ήρθα εδώ, λέγει, να εξομολογηθώ. Αυτό είναι. Καταλάβετε τι γίνεται, τι μάχη γίνεται για να πιάσει ο διάβολος μια ψυχή. Γι' αυτό σας παρακαλώ, παιδάκια μου, ο διάβολος δεν έχει δύναμη. Η δύναμη είναι στον Χριστό, εσείς να περιφρονείτε τον διάβολο και ο διάβολος δεν έχει να κάνει τίποτα, διότι το είπε ο Χριστός μας. Αντίστητε, λέγει το διάβολο και φέξετε αφήνω. Να του αντιστεκόμεθα μονάχα. Όχι ό,τι μας λέγει να το κάνουμε. Ό,τι μας λέγει να το κάνουμε. Σου λέγει το ένα, το κάνεις. Σου λέγει το άλλο, το κάνεις. Σου λέγει το άλλο, το κάνεις. Άρα σου λέγει είμαστε φίλοι, γιατί να φύγω. Θα κάνουμε αυτό που λέγει ο Χριστός και όχι αυτό που λέγει ο Σατανάς. Σύμφωνοι. Το λοιπόν, ως εδώ, όποιος έπιασε, έπιασε. Όποιος δεν έπιασε, δεν έπιασε. Τελείωσε. Το λοιπόν, προσευχή. Προσευχή και ο Θεός θα μας δώσει εκείνο που του ζητούμε όταν είναι καλό.